της κοινότητας Βασιλικών, ο οποίος έχει ζητήσει και εκείνος τον λόγο. Και από εκεί και πέρα θα πάμε σε κάποιες δευτερολογίες. Φαντάζομαι και στον Πρόεδρο και στον Λάζαρο και στον Υφυπουργό θα πρέπει να δώσουμε τον λόγο, έτσι ώστε να δούμε και να πάρουμε και απαντήσεις για πράγματα τα οποία υπόθηκαν. Ο λόγος λοιπόν στον Αστέρι τον Καρακώτα. Πρόεδρε μου, ο λόγος σε σένα, γιατί και οι κοινότητες αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ακούγομαι? Βεβαίως, κανονικά. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη Παπαστεργίου, κύριε Πρόεδρε της ΣΚΕΔΕ και κύριε Γενική Διευθυντά της ΣΚΕΔΕ, κύριε Καραγιάννη, που εισακούσατε το γραπτό μας αίτημα να πούμε και εμείς 2-3 πράγματα όσο αφορά τις κοινότητες. Σύμφωνα με, καταρχήν πριν πάω στα επί της ουσίας, δράτω με τις ευκαιρίες του ομιλήσαντος κυρίου Δημάρχου Μανουήλ Παπά, αν δεν κάνω λάθος, να πω ότι και εμείς ως κοινότητα Βασιλικών είμαστε στην ένταξη του Ελλάδα 2021, διότι τα βασιλικά με τον... Έχουν το χάψα. Με τον καπετάν Χάψα, κύριε Κυρίζογλου, μάλιστα, ναι. Είμαστε οι θερμοπύλες του Βορρά, που είχε πει και ο κύριος Κανελόπουλος, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης και υπουργός Εθνικής Άμυνας, κάποτε πριν χρόνια. Και ένα παράπονο, και ίσως είναι τώρα η ευκαιρία, όπως ξέρουμε οι Βορειολαδίτες, για τις θερμοπύλες του Νότου και για όλους τους αγωνιστές της Επαναστάσεως, ας μάθουν και οι Νοτιοελλαδίτες και όλοι οι Ελλαδίτες και τις θερμοπύλες του Βορρά. Τελειώνω για τα δικά μας και εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω και τον κύριο Δήμαρχο, τον πολιτικό μου προϊστάμενο, τον κύριο Παπαδόπουλο, που δεν τον βλέπω αυτή τη στιγμή, με τον οποίο κάνουμε πολύ δυνατή δουλειά σε αυτό το θέμα. Συγκεντρώνουμε ιστορικά πιστήρια και στοιχεία με εξέχουσες προσωπικότητες εδώ της τοπικής κοινωνίας και ενεργοποιούμε τους πολίτες για να αναδείξουμε την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά. Πάνε αυτά τα θέματα τα γενικά, πάω τώρα στα επί της ουσίας. Θα πω 2-3 πραγματάκια, γιατί η ώρα πέρασε. Σας άκουσα όλους με μεγάλη προσοχή. Ήταν όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, πολύ πλούσιος, αν και είμαι καινούριος στην αυτοδιοίκηση. Είμαι τώρα πρώτη φορά εκλεγμένος ως ανεξάρτητος πρόεδρος κοινότητας με τον τελευταίο νόμο, τον Κλεισθένη, το 4555 του 2018. Και επειδή είστε παλιοί εσείς οι περισσότεροι, εγώ θα μιλήσω λίγο 2-3 πραγματάκια και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το πρώτο που ζητάμε ως κοινότητες, θα πρέπει να σας αποφορτίσουμε και από το μεγάλο έργο που έχετε στην πλάτη σας και από το μεγάλο βάρος. Θέλουμε δουλειά, θέλουμε αρμοδιότητες, θέλουμε συνεργασία, θέλουμε αυτό που είπε ο κύριος Μπάτσης και είχε απόλυτο δίκιο. Εργάτες θέλει η Ελλάδα πλέον αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουμε διευθυντάδες και διευθύνοντες συμβούλους. Έχει απόλυτο δίκιο. Ο 3463 το 2006, και άκουσα τον κύριο Κωνσταντέλο με μεγάλη προσοχή, λέει ότι στο άρθρο 1 η διοίκηση της χώρας την έχουν οι Δήμοι και οι κοινότητες. Δηλαδή είναι δύο οργανισμοί, ξεχωριστοί οργανισμοί, λογικό, οι οποίοι συγκροτούν αλφα βαθμό αυτοδιοίκησης. Δηλαδή οι κοινότητες και οι Δήμοι είμαστε ένας βαθμός αυτοδιοίκησης. Και όταν ακούω τον κύριο Κωνσταντέλο να λέει ότι ακόμη και στον αλφα και β' βαθμό δεν έχουμε πάνω κάτω, αλλά είναι όλοι ομοιόβαθμοι, να το πω, όσο μάλλον εμείς που είμαστε ένας οργανισμός του αλφα βαθμού αυτοδιοίκησης. Και γιατί το λέω αυτό? Θα εστιάσω 2 λεπτά, και αν μου επιτρέπετε, σε δηλώσεις του κυρίου Λιβάνιου, τον οποίο το σέβομαι απόλυτα, διότι φαίνεται απόλυτα γνώστης της αυτοδιοίκησης, τον υφυπουργό, ο οποίος μίλησε σε μια προηγούμενη προσυνεδριακή τηλεδιάσκεψη ότι θα πρέπει μην δημιουργήσουμε de facto βαθμό αυτοδιοίκησης με την τέταρτη κάλπη. Θα πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει ξεχωριστή κάλπη, να μην υπάρχουν δηλαδή τα ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Επίσης, νομίζω, δεν απατώ, με είπε ο κύριος υφυπουργός ότι θα καταργηθούν κάποια κοινοτικά συμβούλια, θα μείνουν μόνο κάποιοι πρόσωποι κοινοταρχών. Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή τη στιγμή όλοι μας έχουμε έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Έχουμε βάλει στο γραφή μας και έχουμε δώσει όρκο να υπηρετήσουμε τις κοινωνίες, τους πολίτες. Το κεντρικό σύνθημα της ΣΚΕΔΕ αυτή τη στιγμή είναι ισχυρές τοπικές κοινωνίες και παλεύουμε να κρατηθούν οι κοινωνίες όρθιες. Όταν λέμε ισχυρές τοπικές κοινωνίες, νομίζω μόνο του το πράγμα πάει στις κοινότητες. Επίσης, ο 3463 με την αρχή της επικουρικότητας και ηγκύτητας λέει όλες οι τοπικές υποθέσεις
διευθύνονται και ορίζονται από, και ρυθμίζονται από τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές. Πιστεύω δηλαδή ότι εμείς οι κοινότητες, επειδή ακούω μεγάλη κουβέντα να γίνεται για οριοθέτηση αρμοδιοτήτων, για κωδικοποίηση αρμοδιοτήτων, για ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοκρατίας. Ο κύριος Υφυπουργός είπε ότι προσπαθούμε να βρούμε, με, γιατί δεν δούλεψε η Επιτροπή Διαβούλευσης με ηλεκτρονικό τρόπο να ψηφίζουν, να ενεργοποιούνται. Όλα αυτά τα έχει η κοινότητα. Όλη αυτή την ενεργητική συμμετοχή και την ενδοδημοτική αποκέντρωση την έχει η κοινότητα. Ο κοινοτάρχης με το κοινοτικό συμβούλιο. Ζητάμε δηλαδή σε πρώτη φάση, ο πρώτος άξονας που κάνουμε την παρέμβαση είναι αρμοδιότητες, οι οποίες σίγουρα εξυπακούονται με ανθρώπινο δυναμικό και με πόρους, μηχανήματα να υπάρχουν στις έδρες των δημοτικών ενωτήτων, τα βασιλικά είναι η έδρα δημοτικής ενότητας, αποτελείται δηλαδή ο Δήμος Τέρμης από τρεις δημοτικές ενότητες, να υπάρχουν δηλαδή μηχανήματα και κάποιο προσωπικό στις έδρες για την εγκύτητα, για τις βλάβες, για οτιδήποτε, για το πράσινο, για την καθαριότητα. Έχουμε ημιορεινά χωριά, έχουμε ορεινά, είμαστε μεμακρυσμένα, να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα. Διότι εμείς άμα βάλουμε και εμείς πλάτη οι κοινοτάρχες και τα κοινοτικά συμβούλια και αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα, θα φανεί όλος ο Δήμος, διότι δεν ξεχωρίζουμε, είμαστε μια οικογένεια. Επίσης, όσο αφορά το ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, νομίζω αυτή τη στιγμή, αφού με το 45-55-2018 ξεκίνησε αυτό και αυτή τη στιγμή πέρασε και οι πολίτες τους άρεσε αυτό το πράγμα, διότι πήγαν πολίτες και είπαν θέλω αυτόν για κοινοτάρχη και για κοινοτικό εκπρόσωπο να τον ψηφίσω, αλλά για δήμαρχο θέλω τον άλλον. Δηλαδή, όχι σε ένα ψηφοδέλτιο να αναγκάζομαι, αφού θα ψηφίσω, ας το πούμε, τον κύριο Παπαδόπουλο για δήμαρχο, αναγκαστικά να ψηφίσω και τους δικούς του προτινόμενους κοινοτικούς συμβούλους. Νομίζω δεν είναι και δημοκρατικό αυτό, διότι αναγκάζουμε με μια ψήφο που θα δώσουμε για δήμαρχο, αναγκαστικά θέλοντας και μη ο πολίτης να ψηφίζει και το συγκεκριμένο εκπρόσωπο της κοινότητας. Άρα δηλαδή η τέταρτη κάλπη πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει, διότι είναι, είναι και ένας τρόπος να ενεργοποιούνται και να συμμετέχουν οι νέοι. Στο δικό μας το ψηφοδέλτιο που κατεβήκαμε, όλοι αυτοί οι συνάδελφοι κοινοτικοί σύμβουλοι δεν θα κατέβαιναν στις εκλογές και δεν θα ασχολιόντουσαν με τα κοινά αν ήταν με το παλιό το σύστημα που ήταν όλη η προέκταση των δημοτικών παρατάξεων κάτω-κάτω που είχε και τους συνδυασμούς για κοινοτικούς συμβούλους. Επίσης, ζητάμε ως κοινότητες. Πρόεδρε, ίσως το τέταρτο, 20 λεπτά μιλήσω εγώ σκέψου. Μην το τραβήξουμε πολύ περισσότερο. Ίσως το τέταρτο ήδη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ζητάμε αρμοδιότητες ως κοινότητες να υπάρχουν όπως παλιά τα δημοτολόγια με τα πιστοποιητικά. Ξέρω, θα μου πείτε ότι ηλεκτρονικά τώρα αυτά αντιμετωπίζονται, κι όμως δεν αντιμετωπίζονται ακόμη ηλεκτρονικά. Οι τοπικές κοινωνίες, επειδή έχει συνταξιούχους, έχει μεγάλης ηλικίας πολίτες, δεν μπορούν ακόμη και μια αίτηση να την κάνουν. Ταλαιπωριούνται. Θα μπορούμε δηλαδή εμείς όπως παλιά να βεβαιώνουμε βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας και να εκδίδουμε πιστοποιητικά όπως παλιά. Τελειώνοντας, άκουσα με μεγάλη προσοχή όλους, ειδικά και να πω και πάλι, υποκλίνομαι και τα σέβομαι στον κύριο Καϊτετζίδη, στον κύριο Κυρίζογλου. Μιλήσαμε και είπαμε όχι ετεροδιοίκηση, αλλά αυτοδιοίκηση. Αυτό ακριβώς. Επίσης, είπαμε ότι για να σηκωθεί όρθια η χώρα, να σηκωθούν όρθιοι οι Δήμοι, αναγκαστικά πρέπει να σηκωθούν όρθιες οι κοινότητες. Εμάς μας βλέπουν κάθε μέρα οι πολίτες. Ένας αντιδήμαρχος, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει 17 χωριά στο Δήμο Θέρμης. Ένας πρόεδρος κοινότητας έχει ένα χωριό. Ξέρει το πρόβλημα απ' έξω και ανακατοτά. Για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα της καθημερινότητας, πρέπει πρώτα να το ξέρεις το πρόβλημα, αλλά δεύτερον να το βιώνεις και εσύ ο ίδιος. Να περνάς δηλαδή από αυτό το δρόμο, να περνάς από αυτή τη γέφυρα. Δεν θέλω να σας κουράσω με περισσότερα. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος για αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να το δείτε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπαστεργίου, το θέμα αυτό των κοινοτήτων, διότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία τώρα. Ο κοινοτισμός είναι βαθιά χαρακωμένος μέσα στο πετσί της Ελλάδος. Είναι και ευρωπαϊκά κατεκτημένος θεσμός. Είναι αλήθεια όμως, και θα συμφωνήσω με τον κύριο Κυρίζογλου, γιατί ακούστηκε και από τον κύριο Λιβάνη ότι είχε και κομματικό χαρακτήρα η αλλαγή του νόμου. Ναι, όταν εγώ εξελέγην με 44% πρώτος κοινοτικός συνδυασμός, δεν είχα την απόλυτη πλειοψηφία
Και υπήρχε τότε η εσωτερική εκλογή, αυτό που είπε ο κύριος Κυρίζογλου για τις μέλισσες, και είχε απόλυτο δίκιο. Και θα ήμουν εγώ όμοιρος σε δύο μειοψηφίσαντες κοινοτικούς συμβούλους, εκεί ναι, και μπράβο τον κύριο Καραγιάννη που μας ενημέρωσε ότι αλλάζει αυτό και ο πρώτος σε σταυρούς κοινοτικός σύμβουλος θα εκλέγεται κοινοτάρχης. Ευχαριστώ και πάλι, θα είμαστε στη διάθεσή σας να βάλουμε και εμείς πλάτη, θέλουμε να δουλέψουμε. Και ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, όσο αφορά και τα έξοδα κίνησης, γιατί δεν παίρνουν αντιμισθία οι Πρόεδροι. Ναι, είναι αλήθεια ότι και οι βουλευτές και οι δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι ασκούν κάποια καθήκοντα. Δεν είναι φτηνά αυτά τα καθήκοντα. Η τέλεση των καθηκόντων στοιχίζει και κοστίζει. Παίρνουμε 335 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων το 40% παρακρατείται από την εφορία. Ένας αντιδήμαρχος έχει αντιδημαρχιακό αυτοκίνητο, έχει και κινητό, έχει και νομίζω και την αντιμιστία. Ένας πρόεδρος κοινωνικής με 4.000 κατοίκους σχεδόν κάθε μέρα, γιατί όλοι έχουν την άλλη σπαθή. Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Είμαι υπόχρεος, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο εσύ καλά, πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να κλείνουμε τώρα.